Σε μία ακόμη κινητοποίηση προχώρησαν εργαζόμενοι υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στη συμβολή της Μεζόνος με την Πατρέως. Ο λόγος? Διαδηλώνουμε προκειμένου να τοποθετηθούν 350 άτομα από όλη την Ελλάδα και 15 άτομα εδώ από την Πάτρα, τους οποίους η Τράπεζα τους τρομοκρατεί και τους απειλεί ότι αν δεν πάνε σε εισπρακτική εταιρεία θα τους μεταθέσει εκτός Πάτρας ή θα τους διώξει. Οι εργαζόμενοι προχώρησαν την Τετάρτη σε στάση εργασίας και κρατούσαν μαύρες σημαίες, καθώς όπως αναφέρουν, 350 από αυτούς σε ολόκληρη τη χώρα καλούνται να μετακινηθούν σε άλλες πόλεις από αυτή της καταγωγής τους μετά την ανάθεση της διαχείρισης των κόκκινων δανείων σε εταιρεία του εξωτερικού. Μετά την ανάθεση της διαχείρισης των κόκκινων δανείων στην σουηδική εταιρεία Intrum, βρίσκονται αυτή τη στιγμή να εκβιάζονται για την μετακίνησή τους στο νέο διάδοχο σχήμα. Οι συνάδελφοι θα επιθυμούν να παραμείνουν στο φυσικό τους χώρο που είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως υποστηρίζουν 12 από αυτούς που σήμερα εργάζονται στην Πάτρα, εμέσως πιέζονται να εγκαταλείψουν την τράπεζα για να εργαστούν στην εισπρακτική εταιρεία και αυτό συνεπάγεται και μετακίνηση από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα σε νησιά του Ιωνίου και όχι μόνο. Οι συνάδελφοι της Πάτρας καλούνται πλέον να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε καταστήματα του Ιωνίου και της Άρτας, οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης να μεταβούν στην Κρήτη και οι συνάδελφοι των Αθηνών στα καταστήματα των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια εκδικητική με εις βάρος τους μεταχείριση, τη στιγμή που αναφερόμαστε σε μια τράπεζα η οποία έχει απορροφήσει 5.500 εργαζόμενους από το δίκτυο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, πάνω από 3.000 εργαζόμενους από το δίκτυο των πρώην Κυπριακών Τραπεζών, Τράπεζας Κύπρου, Ελληνικής και Μαρφίν. Οι 350 εργαζόμενοι της τράπεζας σε ολόκληρη τη χώρα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των συλλόγων τους, παραμένουν εκτός εργασίας για 7η εβδομάδα, γιατί αρνήθηκαν παρά τις πιέσεις να φύγουν από την τράπεζα και να εργαστούν στην εταιρεία. Εδώ και 10 μήνες δίνουν αγώνα με πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.